να ξεκινήσουμε την ανάλυση και την ανάγνωση της επικαιρότητας από αυτό το μεγάλο κάδρο. Μπορεί εδώ να έχουμε τον προεκλογικό πόλεμο της ΑΤΑΚΑ σε καθημερινή βάση, αλλά τα διακυβεύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά. Κώστας Καλέτσιος εδώ μαζί μας στο στούντιο. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης, καλή εκλογική εβδομάδα και εδώ και στην Ευρώπη. Σωστά. 5 και 1 για την Ελλάδα, αλλά 2 και 1 για την Ευρώπη. Για κάποιες χώρες είναι 2 και 1, γιατί στις 6 ξεκινάνε κάποιες χώρες, όχι οι πολύ βαριές, ξεκινάνε τη διαδικασία. 6, 7, 8 και 9 θα είναι. 6 με 9 είναι το εκλογικό τετραήμερο σε όλη την Ευρώπη. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά που έχουν πάρει φωτιά αυτή την ώρα στην Ευρώπη είναι 2. Είναι τα τηλέφωνα και τα κομπιουτεράκια. Τα τηλέφωνα για αυτό που ανέφερες και εσύ για τις υπόγειες διεργασίες. Παρακαλώ τη στήριξή σας, παρακαλώ την ψήφο σας, παρακαλώ μη με αφήσετε να εκτεθώ και ούτω καθεξής. Και τα κομπιουτεράκια για να δουν αν μπορούν να πιάσουν το 361. Δεν είναι τυχαίος ο αριθμός 361. Τόσους χρειάζεται σταυρούς, μάλλον όχι σταυρούς, ψήφους, όποιος ή όποια θα διεκδικήσει την θέση στον 13ο όροφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκεί που είναι το γραφείο του επικεφαλής της Κομισιόν. Εκεί δηλαδή που εδρεύει αυτή την ώρα η θέση της κυρίας Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η οποία κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μπορεί να παραμείνει και στην ίδια θέση, όμως οι πιθανότητές της είναι σχετικά μειωμένες. Δεν έχει χάσει τον τίτλο του φαβορή, αλλά έχουν πέσει οι πιθανότητές της και αντιμετωπίζει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εκείνα που θεωρείται όταν ανακοινώθηκε αρχικά η υποψηφιότητά της. Καταρχάς θα την προτείνει κατά πάσα πιθανότητα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει την πρωτοκαθεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με 12 πρωθυπουργούς οι οποίοι ανήκουν στο ΕΛΑΜΔΑΚΑΠΑ. Όμως οι τρεις μεγάλες χώρες, να το θυμίσουμε αυτό, να μην το ξεχνάμε ποτέ, Γερμανία, Γαλλία και η Ισπανία, ας αφήσουμε έξω την Ιταλία, γιατί είναι μια κατηγορία μόνη της. Μια κατηγορία μόνη της, ακριβώς. Αυτές οι τρεις χώρες δεν ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και να θυμίσουμε ότι η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν βρέθηκε σε αυτή τη θέση γιατί πολύ απλά την ήθελε ο Σόλτς, την ήθελε και ο Μακρόν. Υπήρξε τώρα η συμμαχία δεν τη σοσιαλδημοκρατών, φιλελευθέρων και συντηρητικών. Γι' αυτό μπορεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να της πει καλή τύχη, αλλά μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να της πει καλή νύχτα. Γιατί πολύ απλά μπορεί να μην μπορέσει να βρει τα κουκιά. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί είναι πλέον μαθηματικά. Γι' αυτό είπα ότι τα κουμπιτεράκια έχουν πάρει φωτιά. Θέλει στην προηγούμενη, το 19, όταν βρέθηκε στη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα για αυτήν. Παρόλα αυτά, μόλις 9 ψήφους παραπάνω. Έπρεπε να πάρει 361, πήρε 370. Και να θυμίσω ότι την ψήφισε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι. Και το Renew. Παρόλα αυτά, επειδή η Ευρώπη δεν είναι το ελληνικό κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι το ελληνικό κοινοβούλιο, δεν πηγαίνουν με βάση το τι ψηφίζει το κόμμα, υπάρχουν αποστάτες, υπάρχουν αντάρτες, υπάρχουν διαρροές. Το ποσοστό των διαρροών στα κομματικά σχήματα κυμαίνεται από 10 έως 28%. Για φανταστείτε 28% απόλυες. Υπάρχει μια ακόμα παράμετρος ότι και οι Γάλλοι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 6 ψήφους. Ναι, δεν θέλουν όμως την. Και δεν τη θέλουν. Την Φόντερ Λάιεν. Υπάρχουν ζητήματα. Το τι θα γίνει με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν επίσης, Κώστα, θα επηρεάσει και τις άλλες δύο θέσεις. Δεν το συζητώ. Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σωστό είναι αυτό. Και σε όλα αυτά βεβαίως. Γιατί τα μοιράζουν. Να θυμίσουμε ότι τα μοιράζουν Γάλλοι, Γερμανοί, Ιταλοί, Ισπανοί, τα μοιράζουν αυτά. Υπάρχουν δύο βασικά κριτήρια. Το ένα είναι η πλειοψηφία, δηλαδή το ποιος οι σοσιαλδημοκράτες ή οι χριστιανοδημοκράτες έχουν την πλειοψηφία. Όποιος έχει την πλειοψηφία έχει και τον πρώτο λόγο. Το έτερο κριτήριο είναι το εθνικό, οι μεγάλες χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία παροηγούνται παραδοσιακά στο μοίρασμα των θέσεων. Βεβαίως, ενίοτε, για να ξεπεραστούν οι καραμπόλες που προκύπτουν εκεί, βλέπουμε και κάποιες υποψηφιότητες και τοποθετήσεις από μικρότερες χώρες. Εδώ, να το πούμε απρόπο, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας πρωθυπουργός,
επανέλαβε χθες ότι ακόμα και αν του προταθεί, επειδή υπάρχει, ξέρετε, η γνωστή φιλολογία εδώ και μήνες, ότι ακόμα και αν του προταθεί μια τέτοια θέση στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Προεδρία της Κομισιόν, δεν θα αντιδεχθεί, θα πει όχι, αν του προταθεί. Λοιπόν, επειδή το όνομα της von der Leyen παίζει, εντάξει, παίζει πάρα πολύ καιρό, παραμένει το φαβορί, έτσι, μην είμαστε άδικοι μαζί της εισαγωγικά, πλέον αρχίζουν και ακούγονται πολλά ονόματα. Δεν θα πω για τον Draghi, που τον έχουμε πει αρκετές φορές. Το όνομα Draghi το έχει ρίξει στο τραπέζι ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ναι, και θα δούμε αν το έχει ρίξει επειδή θέλει να το στηρίξει, είναι στρατηγική επιλογή ή ως διαπραγματευτικό χαρτί για να παζαρέψει άλλα ανταλλάγματα προκειμένου να πει τελικά ναι στη von der Leyen. Υπάρχουν και άλλα ονόματα. Αυτό που παίζει το τελευταίο 24ωρο, κυριολεκτικά το τελευταίο 24ωρο, είναι της Αναλένα Μπέρμποκ. Είναι υπουργός άμυνας της Γερμανίας. Η πράσινη Αναλένα Μπέρμποκ. Τυχαίο, δεν ξέρω. Υπουργός άμυνας της Γερμανίας ήταν και η Ούρσουλα von der Leyen. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, γιατί είναι σημειολογικά, αλλά είναι και κατευθυντήριες γραμμές. Από το κόμμα των Πρασίνων, οι Πράσινοι με την Ούρσουλα von der Leyen τα είχαν πάρα πολύ καλά, λόγω και της Πράσινης Συμφωνίας για την Πράσινη Μετάβαση και ούτω καθεξής. Η αλλαγή πορείας της von der Leyen πιο πολύ προς την πολεμική οικονομία, με όλη την κατάσταση που δημιουργήθηκε στη Ρωσία και ούτω καθεξής, έφεραν τους πράσινους απέναντι. Και ενδεχομένως να είναι μια τρίπλα που κάνει ο κυβερνητικός σχηματισμός, το φανάρι της Γερμανίας, για να μην υπάρξει πολιτική και της ίδιας της Γερμανίας. Γιατί αν η von der Leyen πάει μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο και δεν ψηφιστεί, δεν θα είναι ήττα της von der Leyen. Θα είναι ήττα του γερμανικού άξονα. Και βεβαίως καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές θα έχει το αποτέλεσμα της κάλπης σε σχέση και με την ενίσχυση της ακροδεξίας. Σωστό. Τι θα γίνει με τις δύο ομάδες που αντιπροσωπεύουν την ακροδεξιά στο Ευρωκοινοβούλιο και τι θα κάνει η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έχει αναδειχθεί στον μεγάλο ρυθμιστή της Ευρώπης σε αυτές τις ευρωεκλογές, η πρωθυπουργός της Ιταλίας. Λοιπόν, ως κόμμα, τα αδέρφια της Ιταλίας θα πάρουν 10 ψήφους θα έχουν. Δεν είναι δραματική δύναμη. Δεν είναι ούτε αυτό. Καθοριστική. Το θέμα είναι ότι ο σχηματισμός του πανευρωπαϊκού σχηματισμού που είναι η ηγέτιδα δύναμη θεωρητικά η Ιταλία θα έχει κοντά στους 65-66 ψήφους. Είναι σημαντικό. Το θέμα όμως είναι δεν τις φτάνουν τις von der Leyen. Και βλέπουμε τον εναγκαλισμό. Και την von der Leyen και την Λεπέν να κάνουν αυτές τις επιθέσεις αγάπης και φιλίας προς την Μελόνι και να ζητούν τη συμμαχία μαζί της. Αλλά και πάλι δεν θα τις φτάσουν. Μάλιστα. Αν δεν ψηφίσουν ποιοι, το Φέντες, το Όρμπαν και το PIS της Πολωνίας, εκεί βέβαια που ήρθε ο Τούσκ τώρα. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα. Πρέπει να την ψηφίσει η άκρα δεξιά. Εάν δεν την ψηφίσει τη von der Leyen η άκρα δεξιά, πάρα πολύ δύσκολα θα βρεθεί στον θόκο της Προέδρου της Κομισιόν. Μπορεί να δούμε πολλές εκπλήξεις και πολλές ανατροπές μετά τις κάλπες της Κυριακής στην Ευρώπη. Για πάμε τώρα να συζητήσουμε τι διακυβεύεται, τι σημαίνουν όλα αυτά για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και πώς εξελίσσεται το εκλογικό σκηνικό εδώ στην Ημεδαπή. Πάμε να καλωσορίσουμε τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Κύριε Κουσούλη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους δυο σας. Ακόμα ενδιαφέρον τη συζήτησή σας, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι όπως τα λέει ο κύριος Καλέτσιος. Καλημέρα κύριε Καλέτσιο. Καλημέρα κύριε Λιβατάρη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι εύκολες οι υποθέσεις, αλλά γίνονται δυσκολότερες όταν έχουμε μπροστά μας το εκλογικό αποτέλεσμα. Κύριε Κουσούλη, αυτό που έχουμε ως δεδομένο δημοσκοπικά τουλάχιστον, αλλά και με βάση τα εθνικά αποτελέσματα στις εκλογές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι πάμε για περαιτέρω άνοδο της ακροδεξιάς. Εκεί εσείς τι βλέπετε, τι πολιτικό σκηνικό πανευρωπαϊκά πια βλέπετε να διαμορφώνεται? Ναι, πράγματι ισχύει αυτό και θα καταγραφεί στην κάλπη. Έχουμε μια μετακίνηση προς τα δεξιά και ακροδεξιά. Νομίζω όμως ότι ο μέσος όρος θα διαμορφωθεί στα συμβατικά πλαίσια που γνωρίζουμε σήμερα. Δεν πρόκειται δηλαδή η ανατροπή να είναι συγκλονιστική και κατά κάποιο τρόπο θα δούμε μια συνέχεια των πραγμάτων με τα χαρακτηριστικά της κρίσης που τη συνοδεύει, την αναποτελεσματικότητα και την αδυναμία διαμόρφωσης μιας στρατηγικής ανασύνταξης αυτού που ονομάζουμε ευρωπαϊκό εγχείρημα. Αδυναμία ανασύνταξης λέτε στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, για να έρθουμε μέσω αυτού και στα δικά μας. Δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά και την Ευρώπη, αλλά φαίνεται πως αυτή τη φορά θα είναι έντονο και εδώ. Θεωρείτε ότι αυτή είναι και μια από τις αιτίες της διαφαινόμενης υψηλής αποχής? Έχουμε δηλαδή αδιαφορία πια του εκλογικού σώματος ή αποστασιοποίηση και αποχή διαμαρτυρίας?
Έχουμε αρχικά μια απόσταση. Ήδη έχει εγκατασταθεί μια απόσταση στη χώρα μας, να μιλήσουμε για την Ελλάδα και στην Ευρώπη, με άλλα χαρακτηριστικά, αλλά ισχύει και στην Ευρώπη. Έχουμε μια απόσταση μεταξύ των εκλεγμένων αντιπροσώπων και του κοινωνικού και εκλογικού σώματος. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από αδιαφορία, μακάρι να ήταν μόνο μια αδιαφορία, γιατί η διαφορία μπορεί να είναι περισσότερο μια στιγμιαία κατάσταση. Αυτή η κατάσταση, κατά τη γνώμη μου, μια κατάσταση διαρκείας, είναι κάτι το οποίο έχει εγκατασταθεί με χαρακτηριστικά διαρκείας, είναι κάτι βαρύτερο, είναι μια αποστροφή, μια άρνηση της πολιτικής λειτουργίας και της πολιτικής διαδικασίας, μια άρνηση συμμετοχής, αποδοχής της πολιτικής λειτουργίας και της πολιτικής διαδικασίας. Είναι για μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας αποξένωση από την πολιτική και με την έννοια αυτή είναι περιορισμός της συμμετοχής και του καλού που προκύπτει από τη συμμετοχή των ανθρώπων στην πολιτική διαδικασία. Άρα λοιπόν οδηγούμαστε σε μια γραφειοκρατική εκδοχή των πραγμάτων όπου οι συμμετέχοντες εκεί περισσότερο προτάσουν τα πολιτικά συμφέροντα του εαυτού τους και όχι το μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό συμφέρον της κοινότητας, δηλαδή την κοινή μοίρα των Ελλήνων εν προκειμένου και των Ευρωπαίων, αν θέλετε να αναφερθούμε σε αυτούς. Αυτή η γραφειοκρατική προσέγγιση των εκλεγμένων αντιπροσώπων διευκολύνεται από την αποχή, γιατί η αποχή είναι μια συνθήκη εύκολης διακυβέρνησης, ενώ η συμμετοχή γεννάει δυσκολίες στη διακυβέρνηση. Μπορεί, για παράδειγμα, να αλλάξει συγκλονιστικά τα ποσοστά, την αποδοχή. Μπορεί, για παράδειγμα, μια μεγαλύτερη συμμετοχή να θέσει σε πολιτική κρίση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν πάει στο 33% και πάει στο 30% ή στο 29,9%. Τα πράγματα ριζικά θα αλλάξουν για τη χώρα. Εάν τα πράγματα επαναληφθούν, δηλαδή ο πολιτικός συσχετισμός, καταγραφή που έχουμε τώρα, καταγραφή και την Κυριακή το βράδυ, η χώρα θα πορευτεί με μια σχετική ηρεμία, αλλά ταυτόχρονα και στασιμότητα προς το 2027. Κύριε Κουζουλή, υπάρχει ένα ερώτημα. Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Το ποσοστό της συμμετοχής είναι κάτω από το 50%. Πρώτον, δεν είναι... Πιθανότατα θα είναι αυτό. Πιθανότατα θα είναι αυτό, ακριβώς. Πού είναι η αντιπροσωπευτικότητα της εκλογής, πρώτον. Και δεύτερον, τι μηνύματα εκλογικά μπορεί να περάσει. Πολιτικά εννοώ, όταν έχει ψηφίσει κάτω από το 0,5%. Γιατί υπάρχουν πολλά κράτη στην Ευρώπη και στον κόσμο που βάζουν μια νόρμα, βάζουν ένα επίπεδο συνταγματικότητας στην ψήφο. Εάν δηλαδή δεν ψηφίσει το 40%, το 60%, είναι άκυρες οι εκλογές. Θα μπορούσε να το κάνει και η Ευρώπη, είπε παραδείγματι αυτό, αλλά βλέπω ότι δεν το κάνει. Ναι, θα μπορούσε κάποια στιγμή να οδηγηθεί να το κάνει. Αυτό που περιγράφεται τώρα, εάν συμβεί, είναι μια ήττα της πολιτικής. Η ήττα της πολιτικής όμως δεν είναι μια σημερινή υπόθεση, στη χώρα μας τουλάχιστον. Έχει εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια. Επιτρέψτε μου, χωρίς να με παρεξηγήσετε, έχω βγάλει και ένα μικρό βιβλιαράκι, μια μπροσούρα. Το έβγαλα το 2008, δηλαδή ίσως λίγο πρόωρα, με τίτλο «Ήττα της πολιτικής, 18 θέσεις απέναντι». Και έχω επιχειρήσει να περιγράψω το πώς γεννιέται αυτή η ήττα της πολιτικής και πού οδηγεί. Αν λοιπόν πράγματι έχουμε κάτω από το 50%, έχουμε μια κρίση αντιπροσωπευτικότητας, δηλαδή μια κρίση εμπιστοσύνης, δραματική κρίση εμπιστοσύνης. Και φυσικά η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί με αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή δεν μπορεί ένα κόμμα που μπορεί να πάρει ακόμη 33% ή και πάνω από το 33%, αλλά με μικρό αριθμό ψηφοφόρων που εκδήλωσαν την υποστήριξή του στην κάλπη, να συνεχίσει να κυβερνάει ως το 2007. Τυπικά βεβαίως μπορεί να κυβερνάει. Ουσιαστικά όμως θα είναι μια αδύναμη πολιτική διακυβέρνηση. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν θα έχει την πολιτική δυνατότητα να προχωρήσει ακόμη και στη στοιχειώδη μεταβολή. Άρα η μη συμμετοχή, η μικρή συμμετοχή οδηγεί τις χώρες σε μια στασιμότητα, σε ένα τέλμα, σε μια αδράνεια, μέσα στην οποία αισθάνονται ασφαλείς αυτοί που κυβερνούν και μέσα στην οποία η χώρα καθυστερεί ως προς την κίνησή της. Μπαίνει σε μια συνθήκη βραδύτητας δηλαδή. Κύριε Κουσούλη, επειδή πάντως την Κυριακή το βράδυ πολιτική συζήτηση θα γίνεται επί των ψηφισάντων... Και επί των ποσοστών. Και επί των ποσοστών, να δούμε λίγο και αυτό το σκηνικό. Βλέπετε ότι, είπατε ότι η αποχή μπορεί να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία. Ήθιστε συνήθως το πρώτο κόμμα να ευνοείται. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε ανατροπή, θα είναι τεράστια έκπληξη να μην είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Όχι, πρώτο κόμμα θα είναι. Προφανώς. Άρα
Άρα πιστεύετε ότι αυτή η αποστασιοποίηση πλήττει περισσότερο την κυβέρνηση και όχι και τα υπόλοιπα κόμματα? Μπορεί να έχουμε αναλογική κατανομή της αποχής, δεν μπορούμε να απαντήσουμε τώρα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα πλήξει το μεγαλύτερο κόμμα, δηλαδή αυτόν που έχει μεγαλύτερο αριθμό ψηφοφόρων. Αλλά αυτό είναι πρόωρο, κυρία Βαρδά, δεν μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν μετρήσεις που έχουν γίνει ως προς αυτό και δείχνουν μια κατεύθυνση, αλλά νομίζω πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί στις αποχρώσεις αυτές των δημοσκοπήσεων.